Διάφορα άλλα, όπως η έξοδος από το ευρώ και λοιπά. Τώρα έχουμε αυτά. Πρώτη για ψεύδι. Και εγώ καλώ τους σκεπτόμενους πολίτες να σκεφτούν τι ακριβώς μας λένε. Το ελληνικό κράτος εκδίδει έντοκα γραμμάτια. Έχουμε 15 δισεκατομμύρια έντοκα γραμμάτια. Τα έντοκα γραμμάτια εκδίδονται και αγοράζονται από τις τράπεζες. Τι εννοούν ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Άλλου τύπου έντοκα γραμμάτια θα εκδώσει ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, σας είπα. Τίποτα από όλα αυτά. Σας είπα. Τίποτα ότι... από όλα αυτά. Ακούστε, όλοι ξέρουμε ότι η τελευταία δημοπρασία εντόκων δεν πήγε καλά. Και ότι καλύφθηκε από το ενιαίο ταμείο. Καταρχάς, και αυτό σας είπα ότι με έναν τρόπο φαίνεται ότι η δεξαμενή συμπιέζεται. Και γι' αυτό και μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ίσως κάποιοι όταν ακούνε ότι θα στραφείτε στις καταθέσεις, λένε: Ωπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι στοιχείο υποβάθμιση, στοιχείο πισοδρομικό, επικίνδυνο το ότι εμπλέκονται οι καταθέσεις στον περιεκλογικό αγώνα. Αυτό έγινε, κυρία Τρέμη, μία φορά από όσο θυμάμαι, πριν από μισό αιώνα ακριβώς, το 1964, όταν πάλι μια δεξιά του Σκότους έλεγε ότι η Ένωση Κέντρου θα αλλίωνε τη δραχμή, θα κινδύνευε η δραχμή στα χέρια της. Mm-hmm. Μετά λοιπόν από μισό αιώνα έχουμε ξανά αυτό. Λέτε κατηγορηματικά λοιπόν ότι δεν υπάρχει θέμα καταθέσεων. Τα βάζουμε ένα-ένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ εγγυάται τις καταθέσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 80 δισεκατομμύρια ευρώ στην περίοδο του μνημονίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μία στρατηγική και μία πολιτική που αποτελεί τη μόνη σωτηρία για να μην έχουμε και άλλες απώλειες. Η πολιτική που εφαρμόζεται είναι αυτή που οδηγεί στην καταστροφή. Κύριε Δραγκάκη, και μετά τελειώνω. Και μετά από 5 χρόνια μνημονίου συζητάμε ξανά τι θα κάνουμε αύριο το πρωί με τις καταθέσεις, τι θα κάνουμε τα έντοκα γραμμάτια. Αυτή η παγίδα που μας δανείζουν για να τους πληρώνουμε τα παλιά χρέη και ξανά το ίδιο, αυτή την παγίδα πρέπει να σπάσουμε και θέλω να πιστεύω ότι αυτό ενδιαφέρει όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όλο τον ελληνικό λαό. Και καλό είναι να μιλήσετε και μεταξύ σας απλώς. Για να σπάσει πρέπει να είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Υπήρξε λοιπόν αυτό το θέμα που δημοσιεύθηκε χθες στον Ελεύθερο Τύπο για το φόρο στις τραπεζικές συναλλαγές. Μα μου κάνετε μία συζήτηση, κύριε Βαγγελάτο, και θέλετε το κανάλι σας με ένα ερώτημα. Δημοσίευμα. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Έχω την απάντηση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Με ένα δημοσίευμα το οποίο δεν μπήκατε στον κόπο να ελέγξετε. Κύριε Δραγκάκη, επιτρέψτε μου να κάνω το ερώτημά μου, ίσως σας διευκολύνω στην απάντηση. Αυτό αρχικά διαψεύστηκε. Σήμερα, όταν η Νέα Δημοκρατία επικαλέστηκε ένα απόσπασμα ομιλίας του κ. Τσίπρα το 2013, που περιείχε κάποιες τέτοιες θέσεις, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ νωρίτερα μας έστειλε μια ανακοίνωση στην οποία είπε ότι όντως υπάρχει προς επεξεργασία κάτι τέτοιο που δεν αφορά όμως τους πολίτες, αλλά αφορά τα τραπεζικά ιδρύματα και μπαίνει σε διαβούλευση. Άρα αυτό που ζητάμε είναι να μας δώσετε μια απάντηση για το τι θα μπορούσε να είναι αυτό, αν θα ήταν κάτι, ώστε να μην είναι ένα θολό σημείο που μπορεί και η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση σήμερα, αντιπολίτευση, αν εσείς κερδίσετε τις εκλογές, να το εκμεταλλεύετε. Επιτρέψω να ερμηνεύσω ότι μέχρι τώρα συζήτηση ως μια προσπάθεια να μην συζητήσουμε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και την προοπτική που θέλουμε να δώσουμε στη χώρα. Ίσως υπάρχουν δυνάμεις που θα ήθελαν 4 μέρες πριν τις εκλογές να συζητάμε δημοσιεύματα εφημερίδων. Τίποτα από όλα αυτά δεν υπάρχει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, κύριε Δραγκάκη, όλο το ΣΥΡΙΖΑ είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει δημοσιεύσει το πρόγραμμά του και έχουμε όλη την. Λοιπόν, εγώ κρατώ αυτό που είπατε, που ήταν η εισαγωγική σας πολιτική παρατήρηση, ότι δηλαδή γίνεται μία σπέκουλα, το λέω με δικά μου λόγια, και ένα εμπόριο φόβου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και θα παρακαλέσω τον κύριο Δένδια επ' αυτού να δώσει μια απάντηση. Ποιο είναι το ερώτημα, κυρία Τρέμη, στο οποίο καλά.